Επανέρχεται το πλαφόν στη δαπάνη συνταγογράφηση σαν γιατρό, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε αίτημα των Ιατρικών Συλλόγων να ανασταλεί η κυβερνητική απόφαση. Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Μάκης Βορύδης, επισημένοντας ότι με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το πλαφόν στη δαπάνη συνταγογράφηση φαρμάκων επανέρχεται. Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση, η οποία δείχνει μια στροφή στη θέση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα δούμε στην καθαρογραφημένη απόφαση τη σκέψη του ΣΤΕ για το ελάχιστο όριο συνταγογράφησης γενοσίμων. Το πλαφόν συνταγογράφησης, το οποίο κατήρησε σε serial επιτέλους, εάν ισχύει ή δεν ισχύει, και οι ασθενείς τρέχουν από γιατρό σε γιατρό προκειμένου να βρούνε πού τελείωσε το πλαφόν και σε ποιο γιατρό δεν τελείωσε, τελικά αυτή τη στιγμή ξαναεπανέρχεται και είναι ανά γιατρό ένα συγκεκριμένο ποσό που μπορεί να γράψει. Διαφορετικά θα έχει συνέπειες ως προς την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Έτσι λοιπόν, ενώ εδώ και 15 μέρες το Συμβούλιο Επικρατείας το είχε βγάλει παράνομο, επανέρχεται και οι ασθενείς θα μπουν πάλι στην ίδια ταλαιπωρία να ψάχνουν ποιος γιατρός δεν έχει συμπληρώσει το πλαφόν του, προκειμένου να πάρει και να μπορέσει να συνταγογραφήσει τα φάρμακά του. Ευτυχώς, και αυτό θα εκδικαστεί τον Νοέμβριο στην Ολομέλεια, ότι δεν ισχύει το πλαφόν ανασθενή. Το ΣΤΕ έκανε δεκτό το πλαφόν στη δαπάνη συνταγογράφηση φαρμάκων αναγιατρό, ειδικότητα και γεωγραφική περιοχή, αλλά δεν το δέχθηκε ως προς το σκέλος το οποίο αφορά τον καθορισμό κατωτάτου ελαχίστου ορίου στη συνταγογράφηση φαρμακευτικών σκευασμάτων εκτός προστασίας, γενοσίμων και off-patent αναγιατρό. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αναμένει την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης υπουργικής απόφασης, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο. Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας σχεδιάζει την 24ωρη λειτουργία των πρώην πολυιατρίων του ΙΚΑ, αρχής γενομένης από το ΙΚΑ της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα εφημερεύοντα νοσοκομεία από τα επίγοντα περιστατικά που δεν χρειάζονται νοσηλεία. Η αρχή έγινε στα κέντρα υγείας της Βορειοανατολικής Αττικής. Ζητούμενο βέβαια παραμένει η στελέχωση των μονάδων, οι οποίες προς το παρόν καλύπτονται από επικουρικούς γιατρούς. Γιατί ούτε γιατροί υπάρχουν προκειμένου να μπορέσουν οι ασθενείς να γράψουν τα φάρμακά τους όπως πρέπει, αλλά σε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πληρώνουν και τους γιατρούς, εάν και εφόσον βρούνε κάποιον που δεν έχει συμπληρώσει το φάρμακό του. Μαζί με το ποσοστό συμμετοχής που είναι ακραίο, συνεχίζει να είναι ακραίο, είναι ένα τελείως απάνθρωπο μέτρο ως προς την υγεία και ως προς την χορήγηση και λήψη των φαρμάκων των ασφαλισμένων από το χώρο της υγείας.